στην πρώτη εξάδα των Ερυθρόλευκων με την Αθηνά Αρντίλα να σερβίρει. Ξεκινά ο αγώνας. Πρώτη υποδοχή καλή από την Στέκοβιτς και πέρασμα της Ρέιχ πάνω στην Αρντίλα. Λεγκρός δυνατά 0-1. Αρντίλα πάνω στην Βασιλική Χατζικοστάντα. Σε πρώτο χρόνο το καρφί της Άντρης Κυριάκου με επαφή στο φιλέ. Η Σαλαμίνα θα πάρει τον πόντο. Φιλικέ των δύο ομάδων υπάρχουν στο γήπεδο. Ωραίο σερβίς από την Γιάνγκ. Δεν κράτησαν στο φιλέ την μπάλα οι αθλήτριες της ανόρθωσης. Η Σαλαμίνα θα πάρει τον πόντο. Στέλλα Ιωάννου στην ευθεία. Δεν μπόρεσε η Ναπάλκοβα να περάσει γιατί περίμενε η Λιάνμα Φλόρες. Παίρνει θέση για σερβίς. Στέκοβιτς, Ναπάλκοβα ξανά στην σέρβα. Του πλάσαρε σωστά, ουσιαστικά δεν καρφώνει αλλά στέλνει την μπάλα εκεί όπου δεν υπάρχει άμυνα. Και να αφήνουν παραπονούμενο τον Μοτέλα. Στέκοβιτς, χαμηλά η Δημητρίου. Ιωάννου, Λεγκρός με το ένα, ετοιμότητα Ναπάλκοβα. Χίτζιου. Η Ρέχ διαγώνιο, ετοιμότητα Αρντίλα, όχι Λεγκρός, όχι Γιάνγκ, με συγχωρείτε. Βικτώρια Γιάνγκ εδώ έχασε το βηματισμό της για το 13 όλα. Στέκοβιτς, Μιλία Δημητρίου και Λιάνμα Φλόρες. Εδώ δεν πάει σωστά η Ναπάλκοβα σε ένα πρώτο σετ που δείχνει αρκετά ανταγωνιστικό. Χίτζιου, εξαιρετική υποδοχή. Η Ρέιχ πάνω στο διπλό μπλοκ των Λεγκρός και Γιάνγκ. Και Ρέιχ ξανά. Πέρασε η μπάλα από την Κυριάκου. Αντικανονικά η Γιάνγκ σημειώνει ο δεύτερος διαιτητής. Κυριάκος Κογιώνης για αντικανονικό πέρασμα. Θα το δούμε εδώ. Ναι. Η προηγούμενη φάση από τους διαιτητές, Στέλλα Ιωάννου, Λιάνμα Φλόρες, τον μπλοκ της Ρίπναγια. Ιωάννου, Φλόρες, με πλασέ, πέρασε η μπάλα από την Αρντίλα, στήκωσε η Στέκοβιτς, Χίτζιου, Κατερίνα Ρίπναγια στην πίσω ζώνη, Λεγκρός, Ιωάννου, Φλόρες, κάρφωσε δυνατά η μπάλα έξω, Σαλαμίνα παίρνει δεύτερο σερί πόντο 19-17 για την ομάδα της ανόρθωσης. Υποδοχή της Λοϊζίδη, Λιάνμα Φλόρες, πέρασε η μπάλα από τον μπλοκ της Σαλαμίνας. Ναπάλκοβα, Στέκοβιτς, τον μπλοκ αλλίωσε την προσπάθειά της. Ιωάννου πίσω, Λιάνμα Φλόρες εκτέλεσε. Η Ρέχ πέρασε την μπάλα, ύψωσε η Εμιλία Δημητρίου. Λοϊζίδη κάρφωσε στον μπλοκ της Ναπάλκοβα μέσα και αυτό. Και αν θέλετε και με παρόν. Λιάνμα Φλόρες, η μπάλα χτυπά και πάλι στο φιλέ, η Σαλαμίνα θα πάρει το πρώτο σετ. Πολλά λάθη από τις αθλήτριες της ανόρθωσης έφεραν την Σαλαμίνα σε θέση οδηγού. Ολοκληρώθηκε το πρώτο σετ. 25-19 η Σαλαμίνα το παίρνει στα τελευταία στάδια του πρώτου σετ. Καλύτερη Σαλαμίνα και με περισσότερη ψυχολογία. Βασιλική Χατζικοστάντα σερβίρει πρώτη σε αυτό το δεύτερο σετ. Εδώ η ακραία της Νέας Σαλαμίνας. Υποδοχή της Αρντίλα. Ανέβηκε η Ντέσα Λεγκρός. Στέκοβιτς. Πέρασε η μπάλα από την Αρντίλα. Ναπάλκοβα με το ένα χέρι. Περίμεναν πάσα. Κάρφωσε η Πασαδόρος. Ωραίο πέρασμα Ναπάλκοβα. Προσωπική πρωτοβουλία στο φιλέ. Στην Αρντίλα απέναντι στην Λεγκρός τώρα η μπάλα και ένας πόντος μη διαχειρίσιμος για υπόδοχη της Χιτζιού. Ναπάλκοβα, Εμιλία Δημητρίου, σήκωσε στη Λαϊωάννου απέναντι, Δεσαλεγκρός με πλασέ. Ναπάλκοβα προς τα πίσω και Χιτζιού στην Στέκοβιτς, το πλασέ της πάνω στην Φλόρες. Αρντίλα με δύναμη, Χίτζιου επίσης σε καταπληκτική υποδοχή. Η Στέκοβιτς θα περάσει τον μπλοκ των Γιάνγκ και Ιωάννου. Χίτζιου, πολύ καλή υποδοχή. Ναπάλκοβα, Χατζικοστάντα, Στέλλα Ιωάννου πίσω, Φλόρες.
Η Χίτζιους εξαιρετική υποδοχή και πάλι. Στέκοβιτς, Λιάνμα Φλόρες. Πέρασε η Χατζικοστάντα. Λιάνμα ψηλά. Αρντίλα με πλασέ χαμηλά η Χατζικοστάντα. Και η Ρέξ στο μπλοκ της ανόρθωσης. Χίτζιου, Χατζικοστάντα. Το ράλι συνεχίζεται. Πολύ ωραίος πόντος. Αθηνά Αρντίλα δεν θα το τελειώσει. Χατζικοστάντα επίσης. Εξαιρετική άμυνα της Λεγκρός. Ναπάλκοβα, Γυριάκου. Άμυνα της Λιάνμα Φλόρες που πέρασε μπάλα στην πίσω ζώνη. Ναπάλκοβα, Χατζικοστάντα, Εμιλία Δημητρίου. Ναπάλκοβα ξανά. Και η Χίτζιου. Η Ρέιχ δεν μπορεί να καρφώσει. Εμιλία Δημητρίου πίσω. Αρντίλα με μπλοκάουτ. Η μπάλα για ανόρθωση. Ανόρθωση δίνουν την μπάλα οι διαιτές. 11-10. Στέλλα Ιωάννου. Στέκοβιτς στην υποδοχή. Αυτή θα πάρει την προσπάθεια με μπλασέ. Χειμωνίδου. Πίσω η μπάλα στη Λιάνμα Φλόρες που κάρφωσε. 11 όλα. Αρντίλα. Χαμηλά η Στέκοβιτς. Ναπάλκοβα για την Ρύπναγια που κάρφωσε με μπλοκάουτ. Και πήρε το 15ο ερυθρόλευκο πόντο. 15-12. Επικράτησε τη ΑΕΛ στα πρώτα δύο σετ. Ντέσα Λεγκρός και Λιάνμα Φλόρες εδώ. Ήταν πάρα πολύ δυνατές οι προσπάθειες των δύο αθλητριών της ανόρθωσης, Αμερικάνας και Κουβανής. Χίτζιου στην υποδοχή. Γιάνγκ. Έμεινε η μπάλα πάνω στο φιλί από την προσπάθεια της Στέλλας Ιωάννου. Στέκοβιτς δυνατά. Αρντίλα, Γιάνγκ πέρασε. Εδώ έβγαλε καλή άμυνα η ανόρθωση. Στέκοβιτς χτύπησε δυνατά με το ένα χέρι, ανέβασε η Λιάνμα. Και η Λεγκρός πίσω αστόχησε. 19-14. Ναπάλκοβα, Λοϊζίδη, Εμιλία Δημητρίου για την Λοϊζίδη ξανά. Πέρασε πάρα πολύ όμορφα η Χίτζιου ανάλογα. Στέκοβιτς, Λιάνμα Φλόρες. Στέλλα Ιωάννου για Λιάνμα Φλόρες. Καλό τον μπλοκ των Στέκοβιτς και Κυριάκου. Τώρα πέρασε η Στέλλα Ιωάννου. Ναπάλκοβα. Δυνατά η Προκοπίου. Με πλασέ η Λοϊζίδη. Ναπάλκοβα και πάλι σε ετοιμότητα. Γιάννη Προκοπίου πάρα πολύ δυνατά. Πολύ καλό τον μπλοκ των Γιάνγκ και Λοϊζίδη. Λιάνμα Φλόρες με το ένα χέρι. Το ράλι συνεχίζεται. Στέκοβιτς. Με το ένα χέρι Εμιλία Δημητρίου πήρε τον πόντο Σαλαμίνα. 21-14. Κωνσταντίνα Λοϊζίδη και Πελαγία Τζιακίδου πλέον στην εξάδα της ανόρθωσης. Εδώ η Βασιλική Χατζικοστάντα πάνω από τη Στέλλα Ιωάννου. Λιάνμα Φλόρες από πίσω. Καλή άμυνα της Στέκοβιτς. Βασιλική Χατζικοστάντα με λόμπα. Ιωάννου. Λιάνμα Φλόρες με δύναμη. Και εδώ θα πάρει τον πόντο η ανόρθωση καθώς την μπάλα χτύπησε στον ουρανό του γηπέδου. 24-16. Λοϊζίδη στην υποδοχή, Αρντίλα στην ευθεία, άστοχη προσπάθεια. 25-16. 2-0 η Σαλαμίνα. Θέλει ακόμη ένα σετ για να κερδίσει σήμερα την ανόρθωση. Και οι ανώλευκες θα πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα στο τρίτο σετ για να απαντήσουν. Εδώ ο τελευταίος πόντος, άστοχη προσπάθεια από την Αμερικάνα, την Αθηνά Αρντίλα. Ενώ 0-2 είναι και το ΑΕΛ μεσός βολεϊμπόλ στα δύο παιχνίδια των πρώτων τεσσάρων θέσεων. Πέρασμα Αρντίλα πάνω στην Άννη Προκοπίου. Χατζικοστάντα καρφή. Πολύ καλή άμυνα της Εμιλίας Δημητρίου. Κάρφωσε άστοχα η Αρντίλα. 1-0 η Σαλαμίνα. Χίτζιου στην υποδοχή, πέρασμα της Άντρης Κυριάκου. Χαμηλά Ιωάννου. Λιάνμα Φλόρες με μπλοκ της Σαλαμίνας. Χίτζιου ανέβασε και Ναπάλκοβα πέρασε. Εξαιρετική άμυνα. Στέλλα Ιωάννου. Λεγκρός δυνατά. Χίτζιου και πάλι σε καταπληκτική άμυνα. Χατζικοστάντα. Εμιλία Δημητρίου. Λιάνμα Φλόρες και πάλι Χίτζιου. Και άλλη εξαιρετική άμυνα. Η Προκοπίου θα πάρει το πόντο. 5-2. Κατερίνα Ρύπναγια, Χατζικοστάντα για την Δημητρίου.
Ιωάννου για Λεγκρός. Καλό το μπλοκ των Προκοπίου και Ρίπναγια. Λιάνμα Φλόρες κατέβασε θετικά αυτή τη φορά. Καθότι στο τρίτο σετ προηγείται με 11-19 παρακαλώ. Ενώ και η Λεμεσός Βόλεϊμπολ προηγείται με 21-24 τώρα της ΑΕΛ. Έχει πάρει τα δύο πρώτα σετ η ομάδα των Ρόζ. Στέλλα Ιωάννου πίσω. Λιάνμα Φλόρες στο μπλοκ της Αλαμίνας. Κράτησε η Γιάνγκ. Με δυσκολία έβγαλε απέναντι η Εμιλία Δημητρίου. Ναπάλκοβα με το ένα χέρι. Εξαιρετικός πόντος ο Λένας Ναπάλκοβα. Χίτζιου. Εύκολη υποδοχή για την Μαρία Χίτζιου. Κατερίνα Ρίπνα για κάρφωσε. Φλόρες στην άμυνα. Λοϊζίδη πέρασε μπάλα. Και ο πόντος για ανόρθωση. Στέλλα Ιωάννου. Εδώ με δυσκολία η Χίτζιου. Η Τζιακίδου θα πάρει πρωτοβουλία καλού κακού. Η Τρανή Πασαδόρος της Νέας Σαλαμίνας. Πάνω στην εστοχεύει την Λίμπερο της ανόρθωσης, την Εμιλία Δημητρίου. Πλασέ της Λιάνμα Φλόρες. Ανέβασε η Χίτζιου. Προκοπίου πέρασε. Ιωάννου. Λιάνμα Φλόρες με πλασέ. Ναπάλκοβα πίσω. Χίτζιου. Προκοπίου. Και πάλι με πλασέ πάνω στην Λεγκρός. Πήρε την προσπάθεια. Χατζικοστάντα. Ναπάλκοβα και Στέκοβιτς με πλασέ. Συνεχίζει και ανεβάζει η Ιωάννου. Λιάνμα Φλόρες. Συνεχίζεται ο πόντος. Ναπάλκοβα. Ιωάννου και Τζιακίδου. Το καρφί ελεγχόμενο από Χατζικοστάντα. Και εξαιρετικό πέρασμα Στέκοβιτς. Φυσικά από τις Ακαδημίες της Ανόρθωσης. Αρντίλα. Οριάννα Θεοδότου. Πέτει Θεμιστοκλέους, κάρφωσε με ετοιμότητα στον μπλοκ της Αλαμίνας. Αρντίλα αυτή τη φορά θα πάρει τον πόντο για το 23-12. Χίτζιου, Στέκοβιτς και πάλι η Σιαπάνη πήρε την προσπάθεια. Αν η Προκοπίου θα τελειώσει το μάτς με μπλοκ άουτ. 25-15. Η Σαλαμίνα θα κερδίσει για δεύτερη φορά φέτος την ανόρθωση σε ένα παιχνίδι όπου οι ερυθρόλευκες είχαν το momentum της αναμέτρησης, είχαν περισσότερη διάρκεια στο παιχνίδι τους και καλύτερες στιγμές που έφεραν το 3-0. Η Σαλαμίνα πάει στους 23 βαθμούς και βλέπει με περισσότερη αισιοδοξία την ύπαρξή της χωρίς μπαρά στην πρώτη κατηγορία. 25-19, 25-16, 25-15 ήταν η κυφόρα 3 σετ. Εμείς θα επιστρέψουμε σε λίγο για τις καθιερωμένες δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές στο σημερινό παιχνίδι.